Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μαγειρέψουμε τούτο εδώ το ψάρι, είναι ένα τονάκι, ντάσκα, λεκατή και αλλιώς τα λένε, έχει διάφορες ονομασίες. Γενικά είναι ένα ψάρι που είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή πολλοί δεν το τρώνε και τα θεωρούν ψάρια σκουπίδια. Εγώ πέρυσι που είχα πιάσει άλλο ένα πρώτη φορά και το δοκίμασα, μου είχε αρέσει τότε, μοιάζε με τόνο. Αυτό που θα σας δείξω είναι τι πρέπει να προσέξετε προκειμένου να είναι το ψαράκι πιο νόστιμο και να γλιτώσουμε πολύ από την έντονη γεύση που μπορεί να βγάζει, δηλαδή την ψαρίλα. Και θα σας δείξω τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το φιλετάρισμα και να δούμε αν θα το πετύχουμε κιόλας. Ξεκινάμε με το φιλετάρισμα. Λοιπόν, έχουμε τα δύο φιλέτα και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όπως βλέπετε, εδώ το κρέας είναι πιο άσπρο και στο κέντρο είναι πολύ σκούρο. Αυτό το κομμάτι το σκούρο είναι που δίνει μια πολύ άσχημη γεύση στο ψάρι. Εάν το καθαρίσουμε, μετά νομίζω θυμίζει αρκετά τον τόνο, τον κανονικό τόνο. Ούτως ή άλλως στην ίδια οικογένεια ανήκουν. Οπότε πάμε να καθαρίσουμε αυτό το κομμάτι και θα δούμε μετά το μαγείρεμα αν όντως είναι κοντά στον τόνο ή όχι. Εγώ για να το καθαρίσω, αυτό που κάνω, επειδή εδώ έχει και κόκαλα, αυτό που κάνω είναι να χωρίσω το φιλέτο στη μέση και μετά, τώρα τούτο εδώ είναι ατόφιο, δεν έχει καθόλου κόκαλα. Ετούτη η πλευρά έχει τα κόκαλα. Για να μην πάει πολύ κρέας χαμένο, κόβω πέρα-πέρα, σύριζα στα κόκαλα. Έτσι έχουν φύγει όλα τα κόκαλα. Και τώρα πρέπει να καθαρίσω αυτό εδώ το κομμάτι, το σκούρο.
Αυτό το σκούρο κομμάτι είναι από το αίμα του ψαριού, τα οποία αυτά ψάρια έχουν πολύ αίμα και όταν τα σκοτώνουμε μένει μέσα και μαυρίζει το κρέας με αποτέλεσμα να χαλάει και η γεύση τους. Εδώ βγάζω τα κόκαλα της κοιλιάς. Και όπως βλέπετε έμεινε ένα μικρό μεν, αλλά αρκετά καθαρό φιλέτο. Έτοιμο γι' αυτό. Θα μου πείτε, πέταξες τόσο ψάρι. Πέταξα, αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ να πετάξω και αυτό που θα φάω να το ευχαριστηθώ, παρά να το ψήσω ολόκληρο και μετά να μην μ' αρέσει καθόλου. Και γενικά το ψάρι δεν το τρώω, οπότε και που θα καταφέρω να φάω αυτό το πράγμα, αυτή την ποσότητα εννοώ, είναι για μένα κατόρθωμα. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι να βγάλουμε το δέρμα, γιατί και το δέρμα έχει γεύση άσχημη, περίεργη. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Βέβαια, αν το αφήσουμε με το δέρμα, θα είναι πιο εύκολο στο ψήσιμο. Τώρα ρίχνουμε λάδι. Αλάτι. Μπόλικο γενικά. Το ψάρι νομίζω θέλει. Αν το βλέπει κανένας μάγειρας, ας κράξει ελεύθερα. Πιπέρι. Δέντρο λίβανο. Ρίγανη. Και σκόρδο. Τώρα ανακατεύουμε, ό,τι χειρότερο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Τώρα που ανακάτεψα, θα τα αφήσω λίγη ώρα εδώ πέρα να πιάσει θερμοκρασία δωματίου. Και μετά θα βάλω τη ψυσταριά να το ψήσω. Και ελπίζω να μην μείνω νηστικός.
Για να δούμε. Τρώγεται η τζάμπα ο κόπος. Γενικά από ό,τι έχω καταλάβει στον τόνο θέλει να τον αντιμετωπίζει σαν να είναι, ξέρω εγώ, χοιρινό. Οπότε ούτε φτιάχνω λαδολέμον ούτε τίποτα, μόνο λιμονάκι. Και ας ελπίσουμε να είναι καλό. Από άρωμα καλά πάει. Και από χρώμα. Για να δούμε τι κάναμε. Ακόμη κι εγώ που δεν τρώω ψάρι, δεν ξέρω, είναι σαν να τρως κοτόπουλο. Έτσι το αισθάνομαι. Θα τα έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση, Αντωνάκια. Άρα επιβεβαιώνεται ότι είναι παρεξηγημένο είδος και μάλλον όλοι όσοι δεν τους αρέσει τρώνε τη γραμμή αίματος αυτή που βγάλαμε ή θέλουν να νιώθουν ψαρίλα. Εγώ τώρα εδώ δεν αισθάνομαι καθόλου ότι τρώω ψάρι. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Όχι, τέλος. Δεν περιγράφω άλλο. Φαΐ τώρα. Γεια σας.